ενημερώνουν τα παιδιά μου το πώς θα είναι, τι θα είναι, αν θα συνεχίσουν να είναι τόσο κοντά στη Μανούλα όπως είναι. Α, δεν έχω τέτοια θέματα. Να πάνε στο καλό. Εγώ τα μεγαλώνω έτσι ώστε να γίνουν ανεξάρτητα και αυτόνομα. Είχες αφήσει και το γιο σου να δοκιμαστεί λίγο σε κάτι πιο δύσκολο, σε εισαγωγικά. Θυμάσαι. Να δουλέψει. Κάθε καλοκαίρι δουλεύουν. Τα καλοκαίρια δουλεύουν. Πώς θα καταλάβουν πώς βγαίνουν τα χρήματα. Πώς θα βγάλουν χαρτζηλίκι. Στάθης έχει ξεκινήσει την πρώτη χρονιά, το πρώτο καλοκαίρι δούλεψε όπως βοηθός θαλάσσιου ταξί. Μούτσος. Φέτος δούλεψε οικοδομή. Και η κόρη μου, επειδή τυχαίνει τα δύο τελευταία καλοκαίρια να έχει τελειώσει πολύ αργά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δουλεύει στο μαγαζί, με βοηθάει. Τα παιδιά έχουν συνείδηση τι δουλειά έκανε η μαμά. Έχουν δει, ας πούμε, δουλειές σου, φωτογραφίσεις σου. Ναι, βέβαια, έχουν δει. Και έχουμε συζητήσει και για τη δουλειά που έχω κάνει. Και έχουμε συζητήσει και για το γυμνό, βεβαίως. Δεν είναι εύκολο, αλλά έχουν καταλάβει ότι αυτό ήταν μέρος της δουλειάς μου. Και βεβαίως και οι δύο μου έχουν πει: μα πώς το έκανες αυτό. Εγώ δεν θα μπορούσα μου λέει με τίποτα να το κάνω. Τώρα που έχεις γίνει Μανούλα, μπορεί να το έχεις μετανιώσει. Δεν έχει σχέση η μητρότητα. Έχει σχέση το διαδίκτυο. Όταν εμείς κάναμε αυτές τις φωτογραφίσεις, δεν υπήρχε ίντερνετ. Δεν υπήρχε διαδίκτυο. Δεν υπήρχε αυτή η πρόσβαση και το γεγονός ότι μπορεί να αναπαραχθεί αυτή η εικόνα αιώνια. Έκανες κάτι το οποίο έμενε σε ένα περίπτερο για ένα μήνα. Αν ήξερες τότε ότι αυτό θα είναι για πάντα εκεί, θα το σκεφτόσουν πολύ διαφορετικά. Βέβαια, έχουμε ακούσει κατά καιρούς πολλά για τα χρήματα. Ναι. Μπορεί να υπήρχαν τότε για μια γυμνή φωτογράφηση. Ήταν 5 εκατομμύρια δραχμές. 5 εκατομμύρια δραχμές ήταν ένα πάρα πολύ καλό ποσό. Τότε που είχες δει το περιοδικό στα περίπτερα. Ναι, ήταν σοκαριστικό. Δεν ήταν ευχάριστο. Ούτε για τους γονείς μου. Ειδικά για τον πατέρα μου. Αυτό δεν ήταν καλύτερο. Εύκολο να το διαχειριστείς. Ούτε εσύ η ίδια και ούτε και το περιβάλλον σου. Ναι, αλλά είναι πολλά τα λεφτά.